Υπουργέ μου. Καλή σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο φορτίο το οποίο κουβαλάτε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Υπουργέ. Δεν ξέρω αν είναι βόμβα έτοιμη να σκάσει ή αν έσκασε ήδη. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει η κρίση στον κλάδο σκυροδέματος. Μετά από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, μετά από την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας, η χώρα μας κατάφερε να ανακάμψει βασισμένη στις συλλογικές θυσίες του κυπριακού λαού, για να μπορέσουν οι θυσίες αυτές να συνεχίσουν να αποδίδουν. Χρειάζεται να καταφέρνουμε σε κάθε συγκυρία κατά την οποία έχουμε μεταξύ μας διαφωνίες να καταλήγουμε σε συμφωνίες. Ναι. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, όπου υπάρχει μεταξύ της εργοδοτικής και της συνδικαλιστικής πλευράς στον κλάδο κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος μια διαφωνία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της υπεροριακής αποζημίωσης, χρειάζεται να καταφέρουν και οι δύο πλευρές, λειτουργώντας υπεύθυνα και υπηκοδομητικά, να καταλήξουμε σε συμφωνία η οποία να βελτιώνει τις απολαβές των εργαζομένων, εφόσον η οικονομία μας εξελίσσεται με τρόπο θετικό, σύμφωνα με τα μέτρα και τις δυνατότητες του κλάδου. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι εφικτό. Όμως για να μπορέσει να γίνει πράξη, χρειάζεται και οι δύο πλευρές, επαναλαμβάνω, να λειτουργήσουν επικοδομητικά. Ωραία. Χθες εσείς για τη σύσκεψη που θα είχατε, πήρατε μια πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις συντεχνίες, όμως δεν έγινε αποδεκτή από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα δεν ήρθαν καν στην συνάντηση. Ποιος τραβάει τελικά το σχοινί πιο πολύ, γιατί θα πρέπει σε κάποια στιγμή να βγει, δεν ξέρω ποιος, να βγει κάποιος και να πει δεν δέχονται, και ο πραγματικός λόγος που δεν δέχεται είτε η μία πλευρά μια πρόταση είτε η άλλη είναι αυτός. Αλλά το θέμα είναι, βρίσκουμε άκρη για το ποιος τραβάει το σχοινί περισσότερο. Ελπίζω να μην χρειαστεί η νεκροψία. Επειδή όταν πλέον το σκηνή θα έχει σπάσει, η απόδοση ευθυνών σε εκείνον που το έχει τραβήξει περισσότερο δεν θα έχει κάποιον ιδιαίτερο νόημα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο πλευρές, μέσα από τη διελκυστίνδα στην οποία βρίσκονται, θεωρούν ότι η εκδίκαση της μεταξύ τους διαφοράς και η απόδοση ευθυνών στη μία ή την άλλη πλευρά εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας ενδεχομένως να βοηθήσει τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στην κοινή γνώμη. Όμως επειδή εκείνο το οποίο συμφέρει τη χώρα μας, εκείνο το οποίο συμφέρει και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, δεν είναι η συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης για πολλές ημέρες, για πολλές εβδομάδες, για μερικούς μήνες, μέχρι η μία ή η άλλη πλευρά να γονατίσει και να ζητήσει έλεος. Εκείνο το οποίο είναι συμφέρον για τη χώρα μας είναι το συντομότερο δυνατό να βρεθεί λύση η οποία να είναι αμοιβαία αποδεκτή, και ό,τι και αν συμβεί, ως Υπουργός Εργασίας μιας κυβέρνησης η οποία εργάζεται καθημερινά για τη διατήρηση της ομαλότητας και της σταθερότητας, για την ανάπτυξη της οικονομίας και της συνοχή της κοινωνίας, παρόλο που δεν είμαι μέρος της αντιπαράθεσης, επειδή αυτή είναι μεταξύ της εργοδοτικής και της συνδικαλιστικής. Σας βάζουν βέβαια όμως, λένε ότι πιάνετε μεριές και μέρη. Θα συνεχίσω να λειτουργώ μεσολαβητικά. Θα συνεχίσω να λειτουργώ ως ο θεματοφύλακας εκείνων τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί και τα οποία οι δύο πλευρές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία του κλάδου στη βάση των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων που προνοούνται στις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες ισχύουν διαχρονικά. Και από εκεί και πέρα οι τοποθετήσεις του καθενός, οι τοποθετήσεις της κάθε πλευράς είναι σεβαστές. Όμως εκείνος το οποίο εγώ ως Υπουργός Εργασίας είμαι επικεντρωμένος δεν είναι η αντιπαράθεση ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Mm-hmm. Είναι η προσπάθεια για συμβολή
στην επαναφορά της ομαλότητας στον κλάδο. Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει με προβλήματα. Θα μας τα πούν ύστερα και οι εργολάβοι, ο κύριος Γαβρίλη που θα είναι μαζί μας. Υπουργέ μου, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.